Κύριε, βρισκόμαστε λίγα μέτρα πριν από τον οικισμό των Βιλίων. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή είναι εκατοντάδες τα πυροσβεστικά που έχουν παραταχθεί σε ουρές χιλιομέτρων, και εκατοντάδες οι πυροσβέστες που βρίσκονται εδώ για να ανακόψουν τη φωτιά και τυχόν να αναζωπυρώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βλέπετε, είναι λίγα μέτρα πριν από την κεντρική πλατεία των Βιλίων βρισκόμαστε. Η φωτιά ήταν, όπως βλέπετε, τα πυροσβεστικά αριστερά, και αυτή τη στιγμή έχει φύγει και δεξιά, όπως μπορείτε να δείτε από την κάμερα, και είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Ευτυχώς δεν έχει πάρα πολύ αέρα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το χειρότερο. Γι' αυτό όλες οι δυνάμεις, όπως βλέπετε, της πυροσβεστικής του στρατού, ξένοι πυροσβέστες, Έλληνες πυροσβέστες, μάνικες απλωμένες σε ουρές χιλιόμετρων, λίγα χιλιόμετρα θα έλεγε κανείς, 1 με 2 χιλιόμετρα, είναι παρατεταγμένα εκατοντάδες πυροσβεστικά πριν από την πλατεία των Βιλίων για να σώσουν ολόκληρο τον οικισμό. Η κινητοποίηση είναι τρομερή και θα παραμείνει έτσι όλη τη νύχτα μέχρι το πρώτο φως της ημέρας, που θα μπορέσουν να ξαναπετάξουν τα ενιαέρεα μέσα για να περιορίσουν τη φωτιά. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Αν μπορεί η κάμερά μας να δείξει εκεί τις φλόγες δεξιά πάνω, είναι πολύ κοντά οι σπίθες, και το κακό είναι ότι πάμε για τέταρτη μέρα πυρκαγιάς, σε ένα σημείο που δεν μπορεί να τα μαζέψει κανείς. Η προφοδοσία συνεχίζεται, φέρνουν μέχρι και ερπίστριες εδώ πέρα, θα δείτε τώρα, αυτό εδώ είναι ερπίστρια, για να ανέβει, να ανοίξει δρόμους στα καμένα, γιατί δεν μπορεί να πάει αυτοκίνητο, και φέρνουν ερπίστριες για να μπορέσουν να κόψουν δρόμους. Δεν υπάρχουν δρόμοι, ξέρετε, για να πάει η φωτιά, για να σβήσει θέλει μπότα, έτσι λένε οι παλιοί, χρειάζεται μπότα για να σβήσει. Δεν μπορούν όμως να ανέβουν με τα πόδια, γιατί είναι δύσβατη η περιοχή, και φέρνουν μέχρι και ερπίστριες για να ανοίξουν δρόμους. Η κατάσταση, επαναλαμβάνω, είναι τραγική. Συνεχώς ανεφοδιάζονται από όλους τους δήμους της Αττικής με υγροφόρες στην περιοχή, και οι πυροσβέστες κάνουν στην κυριολεξία, υπερβάλλουν αυτό.